γεμίσουμε άραγε με ρομπότ, έτσι όπως προχωράμε καθημερινά στον δρόμο. Μπορεί να μας συμβεί. Καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ με τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, ο οποίος είναι ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Κύριε Μαστρογεωργίου, καλώς ήρθατε. Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και αυτό το οποίο θα συζητήσουμε και γι' αυτό θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια έννοια την οποία ακούμε πάρα πολύ συχνά, κάθε μέρα στην ίδια μας την καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο έντονη η συζήτηση. Και αυτό που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε και με τη βοήθειά σας είναι τι ακριβώς σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Διότι για να μπούμε και στη συζήτηση, το πιο απλό που μπορεί να φαντάζεται κάποιος είναι. Θα γεμίσουμε άραγε με ρομπότ, έτσι όπως προχωράμε καθημερινά στον δρόμο, με αυτοκίνητα τα οποία κινούνται μόνα τους. Τι είναι ακριβώς αυτό που μας περιμένει το επόμενο διάστημα? Αυτό που μας περιμένει, κύριε Περδικάρη, δεν απέχει και πολύ από αυτό που υπονοήσατε ότι μπορεί να μας συμβεί. Και τι εννοώ? Υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να ζούμε με ρομπότ ανάμεσά μας. Ήδη γίνεται σε κάποιο βαθμό. Σίγουρα γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται να μας μετακινούν αυτοκινούμενα οχήματα, αυτοκίνητα τα οποία. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν παγκοσμίως και έχουν τη δυνατότητα με ηλεκτρική ενέργεια να κινούνται πλέον σε μεγάλες αποστάσεις και να έχουν και τον αυτόματο πιλότο. Αυτά συμβαίνουν ήδη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκαλίζουμε μέσα από αυτές τις σειρές που και εσείς είπατε ότι ξεκινάμε τώρα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία που παίρνετε και συγχαρητήρια, γιατί χρειάζεται η εκλαήκευση της βαθύτερης έννοιας και της ουσίας του περιεχομένου της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας. Κλείνει η παρένθεση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να σκαλίζουμε όλο το βάθος και το εύρος αυτής της συγκλονιστικής τεχνολογίας, της συγκλονιστικότερης τεχνολογίας που έχει βιώσει ποτέ η ανθρωπότητα, σε όλο το φάσμα των εκφάνσεων της καθημερινότητάς μας. Θα αλλάξουν οι μετακινήσεις μας, θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε, θα αλλάξουν πάρα πολλά από το μοντέλο της οικονομίας. Θα επηρεαστεί η παραγωγικότητα. Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύουμε και εκπαιδευόμαστε. Θα αλλάξουν τα skills μας, τα προσόντα που πρέπει να έχουμε για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά θα βρεθούν σε μια φάση συγκλονιστικής μετάβασης. Και θα το πούμε, νομίζω, και στη συνέχεια θα μας δοθεί ευκαιρία. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπα πριν, είναι η πιο συγκλονιστική τεχνολογία που βιώνει η ανθρωπότητα, που έχει βιώσει. Όμως αυτό έρχεται ως μια σειρά τεχνολογικών αλλαγών που συμβαίνουν τα τελευταία χιλιάδες χρόνια, θα πω, και θα το εξηγήσουμε γιατί και ιστορικά γίνεται. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι κορυφώνεται στα επόμενα λίγα χρόνια. Θα συνεχίσει να αυξάνεται η τεχνητή νοημοσύνη, η επίδρασή της στην ανθρωπότητα και σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Ζούμε συγκλονιστικές στιγμές και όταν κάποιος ζει τις συγκλονιστικές στιγμές από μέσα, δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία των στιγμών. Νομίζω ότι μέσα από αυτό τον κύκλο των συζητήσεων που θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε όλο το φάσμα της εξέλιξης τεχνητής νοημοσύνης και της επίδρασης στη ζωή μας. Και κυρίως να το πούμε με απλά λόγια, να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο ζούμε. Και ξεκινώντας, όπως είπαμε, αυτή τη συζήτηση, ένα μικρό παράδειγμα. Πριν από 20 χρόνια δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα. Πριν από 10 χρόνια δεν είχαμε καν τα smartphone τα οποία έχουμε σήμερα και κάνουμε τραπεζικές συναλλαγές, τα εισιτήρια για οποιοδήποτε θέαμα, για οποιαδήποτε μετακίνηση μέσα στο κινητό μας τηλέφωνο, η ταυτότητά μας επίσης, κάποια άλλα έγγραφα τα οποία νομιμοποιητικά ή άλλα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν πώς θα βοηθήσει? Σε 10 χρόνια, αν μπορούμε να προβλέψουμε ή αν μπορούμε να επικαλεστούμε και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να το προβλέψουμε με ακρίβεια, σε 10 χρόνια πώς θα είναι η ζωή μας με την τεχνητή νοημοσύνη? Θα κρατάμε κάτι διαφορετικό από το smartphone στα χέρια μας? Θα είναι διαφορετική η ζωή μας? Θα είναι πιο εύκολη, πιο δύσκολη? Τι ακριβώς? Τα επόμενα 10 χρόνια η ανθρωπότητα θα βιώσει τόσες και σε βάθος και σε εύρος αλλαγές εξαιτίας της τεχνολογίας και κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης όσες έχουν συμβεί τα προηγούμενα 100 χρόνια. Τελεία. Αυτό είναι κάτι. Άρα είναι μια επανάσταση από μόνη του. Είναι μια επανάσταση από μόνη της. Και όπως είπα και πριν, είναι η πιο συγκλονιστική επανάσταση σε επίπεδο τεχνολογίας που έχει βιώσει η ανθρωπότητα. Πράγματι δεν είχαμε smartphones. Και δεν είχαμε και πολλά άλλα πράγματα πριν από 10-15 χρόνια. Και όσο προχωράει η εξέλιξη του μέλλοντος, θα αποκτήσουμε πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουμε κι εμείς ότι μπορούμε ενδεχομένως να διαχειριστούμε εύκολα. Δεν μπορώ να σας πω προβλεπτικά, γιατί το μέλλον δεν προβλέπεται, τι θα έχουμε σε 10-15 χρόνια. Ξέρω όμως πού ήμασταν και πού είναι πιθανό να πάμε.
στο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης, περάσαμε από το στάδιο του Classification Artificial Intelligence, εξηγώ τι εννοώ, εκεί δηλαδή που ο αλγόριθμος μπορούσε να καταλάβει ότι βλέπει τον Εμίλιο Περδικάρη και τον Γιάννη Μαστρογεωργίου και όχι ένα ζωάκι, okay, δηλαδή ήταν η τεχνητή νοημοσύνη της τεκμηρίωσης, πήγαμε στο δεύτερο στάδιο, σύντομα σχετικά, που ζούμε τώρα, το Generative AI, να το πούμε πολύ απλά, το ChatGPT. Mm-hmm. Πλέον έχεις μία διάδραση, μία αλληλεπίδραση με τον αλγόριθμο και μπορείς να ρωτάς και να παίρνεις άλλους απαντήσεις οι οποίες προσομοιάζουν σε μία διαλογική σχέση με έναν άνθρωπο και στα επόμενα λίγα χρόνια θα πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι το Interactive Artificial Intelligence. Δηλαδή, να μπορείς να έχεις ενός άλλου επίπεδου ανώτερη αλληλεπίδραση όπου ουσιαστικά κάθε άνθρωπος θα έχει έναν μικρό, ψηφιακό, εξαιρετικά ευέλικτο, έξυπνο σε εισαγωγικά, βοηθό δίπλα του σε όλη του την καθημερινότητα και τη ζωή του. Αυτό είναι η προβλέψη, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης για το εγγύς μέλλον. Και ο βοηθός αυτός πώς θα συγκρατηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών, δηλαδή, πώς θα είναι κάτι το οποίο δεν θα το φοβόμαστε ότι μπορεί να μας κατακτήσει, για παράδειγμα. Άκουγα κάποια στιγμή είχαν γίνει κάποιες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην αμυντική βιομηχανία και μέσα από τον αλγόριθμο, μέσα από αυτή τη διαδικασία όπου και το μηχάνημα το ίδιο μαθαίνει, έτσι, κατάφερε όχι απλά να κατακτήσει, αλλά να σκοτώσει, να εξοντώσει τους υποτίθετες ανθρώπους. Αναφέρεστε σε ένα παράδειγμα που έγινε φέτος το 2023 στην πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ζητείται από αλγόριθμο να προσγειώσει ένα εχθρικό δίθεν αεροπλάνο σε ένα αεροδρόμιο και να το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην σκοτώσει ο αλγόριθμος του εικονικού ψηφιακού επιθετικού αεροπλάνου τον χειριστή στον πύργο ελέγχου. Οπότε μετά από πολλές δοκιμές, από μόνο του εξελίσσει ένα μοντέλο δράσης όπου τι κάνει, δεν σκοτώνει πράγματι, όπως ήταν η εντολή των χειριστή του πύργου ελέγχου, αλλά γκρεμίζει τον πύργο ελέγχου στη θέμελα. Άρα εκ των πραγμάτων βγάζει έξω από την εξίσωση τον άνθρωπο που θεωρητικά δεν έπρεπε απευθείας να εξοντώσει. Mm-hmm. Προσέξτε όμως. Αυτό έγινε μέσα από μια διαδικασία enforcement learning, δηλαδή επιβαλλόμενης μάθησης, όπου ο άνθρωπος, ο χειριστής, διαρκώς έπρεπε να υποβάλει το συγκεκριμένο task, τη συγκεκριμένη εντολή στον αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος κατάφερε και το έκανε αυτό με τρόπους οι οποίοι ακόμα μπορεί να μας φαίνονται και συγκλονιστικοί και έξω από κάθε πιθανότητα. Δεν είμαστε όμως εκεί. Αυτά έγινε σε επίπεδο πειράματος. Δεν βρισκόμαστε εκεί. Για τα επόμενα χρόνια, και θα ήθελα αυτό να το πω και εισαγωγικά για να μας ακολουθήσει σε όλη την πορεία της συζήτησης. Για τα επόμενα χρόνια, κύριε Περδικάρη, δεν θα έχουμε AI. Δηλαδή δεν θα έχουμε artificial intelligence. Με την κυριολεκτική έννοια και την ουσιαστική που δίνουμε στον όρο intelligence. Δεν θα έχουμε έξυπνες μηχανές. Mm-hmm. Χωρίς εισαγωγικά το έξυπνες. Θα έχουμε τον αναγραμματισμό του AI. Δηλαδή θα έχουμε IA. Intelligent Assistance. Θα έχουμε έξυπνη υποβοήθεια σε ό,τι κάνουμε. Δεν θα φτάσουμε λοιπόν σε ένα σημείο όπου θα ζήσουμε Terminator στους δρόμους, όπου θα ζήσουμε Οδύσσια 2021 και άλλα ουτοπικά ή και δυστοπικά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Δεν θα φτάσουμε εκεί. Mm-hmm. Αυτό όμως που υπονοήσατε και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να έχει νόμους, νομοθετικό πλαίσιο, να έχει κανόνες δεοντολογίας και ηθικής και να έχει κυρίως και γνώση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν έρχεται από τη μηχανή αυτή καθεαυτή. Έρχεται από την άγνοια και την έλλειψη προετοιμασίας του ανθρώπου απέναντι στη μηχανή. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό ακριβώς είναι και το επόμενο που θα ήθελα να συζητήσω.